Καλημέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας σε ένα ακόμη vlog. Είμαι μαζί με τα αγόρι μου σήμερα και πάμε μια βόλτα. Αγόρι μου, πες γεια σας. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, ηλιόλουστη σήμερα. Αν και πριν κάνα μισά ώρα μπορώ να πω έριξε ένα ψηλόβροχο. Αλλά όχι, είμαστε καλά τώρα, έχουμε λιακάδα. Και είπαμε να το εκμεταλλευτούμε, να πάμε μια βολτίτσα και να πάμε να κάνουμε και μερικά ψώνια που χρειαζόμαστε. Στην ουσία είναι μικροεπισκευές θέλουμε να κάνουμε, διότι μετά από όλες αυτές τις κακοκαιρίες που είχαμε στην Αγγλία μας χάλασε η τηλεόραση, το καλώδι βασικά, στην ουσία η κεραία, όπως λέγεται, από το ρίσματα, πήγανε νερό μέσα, πήγανε νερό και πρέπει να αλλάξουμε τα καλώδια για να έχουμε και λίγο τηλεόραση. Οπότε πάμε να ψωνίσουμε μερικά μικροεργαλειάκια, κατασκευές και διάφορα τέτοια. Και θα σας πάρουμε μαζί μας σήμερα. Θα φτιάξουμε και την σπίτι της κουνέλας μας. Α, έχουμε να φτιάξουμε και σπιτάκι για την κουνέλα μας σήμερα. Όλα μαζί. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, είναι ο δρόμος που φεύγουμε από το σπίτι μας για να βγούμε στο κεντρικό. Μένουμε σε μια φάρμα. Σκέφτομαι κάποια στιγμή να σας δείξω έτσι, να σας κάνω ένα βιντεάκι να δείτε τη φάρμα μας που μένουμε. Και είμαστε στο χωριό βασικά στην ουσία, όμως είναι λίγο πιο ήσυχα εδώ που μένουμε, πιο απομονωμένα. Και είναι καλό αυτό να σας πω και την αλήθεια, δεν έχεις και πολλούς γείτονες, έχεις και την ησυχία σου και δεν σε ενοχλεί και κανένας. Είχε και πάρα πολλά ζωάκια. Ναι παιδιά, εδώ στην Αγγλία έχει πάρα πολλά ζωάκια, βλέπουμε συνέχεια, συνήθως το βράδυ, το απόγευμα βγαίνουνε, έχει κουνελάκια, έχει ελάφια, φασιανούς, αλεπούδες, άγρια φύση κανονικά. Εδώ βλέπετε έχουμε, λίγο μετά το σπίτι μας είναι κάποια θερμοκήπια, τα οποία προμηθεύουν ένα garden center, ένα κατάστημα με είδη κήπου. Βλέπετε, σας είπα, έχει βρέξει, βλέπετε κάτω τα νεράκια. Εδώ είναι ένας κήπος γειτονικού σπιτιού, ένας γειτονάς μας μακρινός. Και όπως μπορείτε να δείτε ευθεία, κοντεύουμε να βγούμε στο κεντρικό δρόμο για να πάμε στα διάφορα μαγαζάκια που χρειαζόμαστε να ψωνίσουμε τα κατασκευαστικά μας, εργαλεία, υλικά, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, εδώ απέναντι που βλέπετε είναι ένα μικρό χωριουδάκι, το οποίο μάλλον θα περάσουμε και από μέσα, γιατί έχει τρομερή κίνηση για να περάσουμε. Πάμε να σας πάρω βόλτα μέσα από το χωριουδάκι να το δείτε. Ονομάζεται TikTok. Σωστά είπα TikTok. Είναι το TikTok. Έτσι ονομάζεται το χωριουδάκι αυτό που είναι απέναντι από το σπίτι μας. Και αν δεν απατώμε, μπορείτε να δείτε την πινακίδα εδώ, TikTok. Αν δεν απατώμε, αυτό το χωριουδάκι ξεκίνησε να το φτιάχνει. Αυτό φανταστείτε ήταν όλο αυτό που θα δείτε. Φανταστείτε ένα μεγάλο χτίμα μιανού Εγγλέζου τα παλαιά χρόνια. Το σπιτάκι του γείτονα που είπες πριν με το κήπο. Αυτό μου ήταν. Ήταν, ναι, το σπιτάκι που σας έδειξα πριν ήταν του ιδιοκτήτη όλων αυτών εδώ του χτήματος. Ο οποίος αγόρασε, είχε το χτήμα βασικά. Δεν ξέρω, πρικά, μάλλον φαντάζομαι. Κάποιος το είχε γράψει, κάτι τέτοιο. Yeah. Είχε αυτό το χτήμα και έκτισε ένα σπιτάκι σε αυτό το χτήμα. Το οποίο σπιτάκι το πούλησε κάποια στιγμή. Και αφού το πούλησε, με τα λεφτά που μάζεψε από το πούλημα, από την αγορά, ας πούμε, του πρώτου σπιτιού που είχε φτιάξει, έκτισε ένα δεύτερο σπιτάκι. Το οποίο το πούλησε και αυτό. Και αυτό συνεχιζόταν μέχρι που είχε φτιάξει ένα ολόκληρο χωριό. Και νομίζω το ανήκει, νομίζω, και το ταχυδρομείο του χωριού. Ναι, ναι, έχει φτιάξει ένα ολόκληρο χωριό, το οποίο έχει σχεδόν τα πάντα. Έχει ένα ταχυδρομείο, όπως θα δείτε εδώ. Αυτό εδώ. Με την κόκκινη κολόνα, ξέρεις, τα κλασικά που ρίχνουν τα γράμματα μέσα. Έχει φτιάξει εκκλησία, έχει φτιάξει σχολείο. Έχει φτιάξει πάρα δύο πολλά. Σχολεία. Ναι, έχει νηπιαγωγείο και σχολείο. Και αφού έφτιαξε πάρα πολλά σπίτια, όπως μπορείτε να δείτε και βλέπετε ήδη ακόμα, και έκανε ένα ολόκληρο χωριό και τα πούλησε όλα, το μόνο που έχει κρατήσει για δικό του, στο όνομά του στην ουσία, είναι το σχολείο, η εκκλησία και το ταχυδρομείο, νομίζω.
Ναι. Αυτά έχει κρατήσει. Και μένει στο σπιτάκι που σας έδειξα πριν στο βίντεο που σας είπα ένα σπιτάκι εδώ. Εκεί μένει αυτός ο κυριγουλής. Α, έχει και νεκροταφείο εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει και πολύ το νεκροταφείο. Εγώ δεν ξέρω αν έχει την παιδική χαρά. Εδώ. Ναι, θα δείτε τώρα και μια μικρή σχετικά παιδική χαρά. Άμα μπορούμε να δούμε. Αν δεν μπορούμε να δούμε, βλέπετε. Που είναι για διάφορες δραστηριότητες παιδιών. Πεντακάθαρα και όλα. Βεβαίως, βεβαίως, εδώ τα έχουν όπως βλέπετε όλα πεντακάθαρα. Και αυτός ο κυριούλης από ένα χτήμα είχε καταφέρει και είχε κάνει ολόκληρο χωριό. Και ξεκίνησε να βρέχει μόλις πάλι. Ξέρω τι γίνεται με αυτό το καιρό. Κοιτάξτε να πάρουμε λίγα ξύλα για το τζάκι μας. Έτσι και μας πάρουν χαμπάρι μας, έχουν κλείσει μέσα εννοείται. Αλλά αυτό το σίδρομο του Έλληνα δεν φεύγει ποτέ νομίζω, ε. Ότι βρούμε τσάμπα να το πάρουμε. Ό,τι πεταμένο, οτιδήποτε μπορούμε να το πάρουμε. Λοιπόν, και τα καταφέραμε, βγήκαμε στο κεντρικό. Εδώ, μην ανησυχείτε για την ταχύτητα, έτσι τρέχουν εδώ. Πάμε με 50 μίλια, τα οποία σε χιλιόμετρα είναι 80 χιλιόμετρα. Το έχουν λίγο οι Εγγλέζοι με το γκαζάκι τους, το πατάνε. Αλλά μπορώ να πω ότι είναι καλή οδηγία όταν το πηγαίνει συνέχεια με... Ναι, όχι, αυτό μπορώ να το πω κι εγώ. Λοιπόν, εδώ έχει μια ωραία pub, άμα μπορείτε να δείτε. Πλημμυρίζει κιόλα. Και αυτό το ποτάμι ήταν κάποτε μισό, αλλά με τις κακοκαιρίες και με τις βρέχες έχει γίνει... Έχει υπερξεχυλήσει, υπερχυλήσει όπως λέγεται. Και... Ναι. Δεν έχουμε λίγο εδώ ποτάμι. Όχι, έχουμε λίγο ποτάμι. Και βλέπετε και εκεί στο βάθος ένα άλογο το καημένο. Και άλλα άλογα εδώ μπορείτε να δείτε. Γενικά οι Αγγλίδες έχουν πολλά άλογα. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω το Carter Center που σας είπα πριν, το μαγαζί με τα είδη κήπου, το οποίο το θερμοκήπιο που σας έδειξα τα προμηθεύει τα φυτά σε αυτό. Λοιπόν, είναι εδώ. Είναι αυτό εδώ που γράφει Cherry Lane. Αυτό εδώ μέσα. Είναι ένα garden center, πουλάει λουλούδια, ειδική που, λιπάσματα, κάποια είδη σπιτιού, νομίζω έχει είδη αποθήκευσης, έχει διάφορα. Εδώ ο κυριούλης, μάλλον είναι Έλληνας αυτός, πήγε να βγει. Δεν κλαίσω όσο από ό,τι φάνηκε. Έτσι πήγε πολύ απότομα να βγει. Ένας άλλος κύριος φίλε τρέχει με την βροχή. Έτσι, ναι. Αλλά παρόλο που τρέχουν εδώ πέρα, φοράνε εδώ το γυλαίκο με τα αντανακλαστικά για να φαίνονται στο δρόμο. Ναι, ναι, πάντα είναι πολύ προσεκτικοί. Προσέχουνε. Όχι, προσέχουνε. Είναι όπως πρέπει να είσαι τέλος πάντων. Δηλαδή, πας για τρέξιμο το απόγευμα το βράδυ, θα βάλεις τα διακριτικά να μπορεί ο ρόλος να σε καταλάβει. Μην πάει και πέσει απάνω σου, που δεν θα πέσει εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, just in case, για κάθε ενδεχόμενο. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε. Εδώ είμαστε στο roundabout. Κοιτάξτε τι ωραίο roundabout που έχουμε. Roundabout λέγεται στα ελληνικά κόμβος. Ναι, γιατί εγώ τα λέω στα αγγλικά. Μπορεί να μην ξέρουν όλοι. Είναι κυκλικός κόμβος. Κυκλικός κόμβος, ναι. Λοιπόν, το μαγαζί που λέτε που πάμε είναι ένα μαγαζί το οποίο έχει ένα κατάλογο. Ξέρετε εκείνους τους καταλόγους. Με διάφορες εικόνες από διάφορα εργαλεία, μικρό υλικά, οτιδήποτε ξέρω εγώ μπορείς να χρειαστείς. Πας, βρίσκεις το εργαλείο που θέλεις στη φωτογραφία, στο κατάλογο, τους το δείχνεις, τους το δίνεις βασικά και αυτές το φέρνουν. Δεν είναι να πας μόνο σου να διαλέξεις, θα το δείτε κιόλας μέσα. Άμα μπορέσουμε να τραβήξουμε λίγο βίντεο στα κρυφά. Να κάνουμε τη λίγο πατεώνες. Λοιπόν, εδώ είναι η αντιπροσωπεία της Vauxhall. Είναι η δική μας όπερ στην ουσία για να καταλάβετε, απλά για κάποιο λόγο αυτή το λένε Vauxhall. Είναι η ίδια εταιρεία, τα ίδια αυτοκίνητα, απλά εδώ πέρα τα φτιάχνουν με διαφορετικό σασί για να το έχουν πιο πολύ, επειδή ρίχνουν συνέχεια αλάτι κάτω. Αχ! Σαπίζουν τα όπελ.
Αυτό που σας είπα ακριβώς. Τώρα μην με ρωτήσετε τι είναι το σασίδα από κάτω, δεν ξέρω. Σασίδα από κάτω. Ο σκελετός του αυτοκίνητου. Λοιπόν, όπως βλέπετε, φτάνουμε στο Screwfix. Screw δεν ξέρω τι σημαίνει. Τι σημαίνει, σημαίνει κατάστρεψε. Screw, ναι, νομίζω να κατέστρεψε και φτιάξει. Screw είναι και η βίδα. Fix είναι φτιάχνω. Φτιάχνω, ναι, θα μπορούσε. Κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, και πάμε να μπούμε. Έχουμε φτάσει. Ω, Χριστέ μου, έχουν και κάτι σαμαράκια εδώ πέρα, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, είναι να είσαι... Μωρή και καλά να είσαι, κάτι παθαίνεις. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα μπορώ να σας μιλάω, απλά θα τραβήξω εγώ λίγο βιντεάκι. Και... ελπίζω να μας πάρουν χαμπάρι. Λοιπόν, βλέπετε αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, να σας το πω σε έχετε ένα κατάλογο που μπορείς να διαλέξεις τι θέλεις. Λοιπόν, εδώ έχει το χαρτάκι που γράφει την παρακυλία σου, το κωδικό βασικά, και έχει μολυβάκια και μπορείς να γράψεις τι θέλεις. Κλικ-κλικ, δεν είναι. Και άμα θέλεις, πες για να μολύβεις τον εμένα καμιά φορά. Έχει, βλέπετε, τα έχει σε κατηγορίες για το μπάνιο. Εδώ είναι για ασφάλεια, έχει παπούτσια. Έχει διάφορα. Τώρα αυτοί με ακούνε που μιλάω μόνο μου και σου λέει είναι τρελή και μιλάω και μια γλώσσα που δεν την ξέρω. Οπότε σου λέω... Αυτά λοιπόν. Θα σας κλείσω τώρα, μην με και μας πούμε τίποτα. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, φίλοι μου, ξανά στα μάξι, μόλις γυρίσαμε, μόλις βγήκαμε από το μαγαζί και το μόνο που πήραμε είναι δύο ζευγάρια γάντια. Εδώ για τα γόρια μου να κάνετε λίτσες. Και μας δώσαμε δωρεάν ένα κατάλογο μεγάλο, το οποίο, ο οποίος είναι αρκετά χοντρός και έχει όλα αυτά τα πράγματα που πουλάνε, και ένα φυλάδιο με τις προσφορές του μήνα, φαντάζομαι. Ναι, λέει, ναι, Φεβρουάριο με Μάρτιο. Και αυτά που θέλαμε δυστυχώς δεν τα είχανε διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για σήμερα, οπότε λόγω και Κυριακής, φαντάζομαι. Οπότε πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μαγαζί, το οποίο αυτό το μαγαζί είναι που λέει έτσι εργαλεία. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει showroom κουζίνα, έχει μπάνιο, showroom ενώ είναι, πώς λέγεται σε ελληνικά, Έκθεση με κουζίνες έτοιμες, μπάνια, καλά εκεί πρέπει σίγουρα να σας τραβήξω, πρέπει σίγουρα να κάνω τις επανάκι, είναι εδώ δίπλα, βλέπετε, είναι πολύ κοντά. Και ας ελπίζουμε να τα έχουν αυτά, να φτιάξουμε την τηλεόραση, να δούμε λίγο τηλεβιζιόν σήμερα. Θα μια μπριγεράκι. Θα φάμε. Όχι, αγάπη, δεν θα φάμε. Γιατί ξέρετε, εδώ από το μαγαζί υπάρχει μια καντίνα. Που λογικά θα περάσουμε απ' έξω να τη δούμε. Από το μαγαζί. Φίλος. Και έχουμε ένα φίλο μας, είναι ο David, και έχει αυτή την καντίνα. Και παιδιά κάνει κάτι μπέργκερ, κόλαση. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται για κάθε φορά να τρώμε μπέργκερ. Λοιπόν, σωστό και αυτό. Λοιπόν, να βρούμε να παρκάρουμε για να σας τραβήξω και λίγο το μπερκερόβικο του φίλου μας και να μπούμε μέσα στο μαγαζί να σας δείξω όλα αυτά που έχει, τα ωραία. Λοιπόν, μόλις έχουμε φτάσει εδώ στο φίλο μας, στην καντινούλα του, και θα πάρουμε λίγο καφεδάκι να πιούμε. Εγώ, γιατί το αγόρι μου αλίμονο θα φάει. Πάλι. Και ο Θερμίδες. Ναι. Λοιπόν, μόλις έχω κάτι να απολαύσει το καφεδάκι μου, βλέπετε εδώ, καπουτσίνο. Λοιπόν, για όσους μένετε στην Αγγλία και συγκεκριμένα εδώ στο Beverly, θα σας βάλω τη διεύθυνση της καντίνας αυτήνης του τρέιλερ. Να φάτε φανταστικά μπέργκερ, παιδιά. Θα σας βάλω τη διεύθυνση, αν θέλετε να έρθετε να φάτε ωραιότατα σπιτικά μπέργκερ, τα φτιάχνει εκτός τα μπιτέκια. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και ας πούμε λίγο καφεδάκι και θα πούμε τα υπόλοιπα μέσα στο μαγαζί. Λοιπόν, το αγόρι μου πάει τουαλέτα και εγώ θα σας δείξω λίγες κουζινούλες. Όσο θα περιμένω το αγόρι μου,
Παιδιά, έβαλε ξαφνικά έναν αέρα και ένα κρύο. Δηλαδή, τρομερό. Αγαπημένη κουζίνα του αγοριού μου. Να χτυπώ. Τεράστια. Εδώ έχει πλακάκια. Για κάτσα να το κλείσω λίγο αυτό. Να κάνουμε σωστή δουλίτσα. Εδώ έχει μπάνιο. Και εδώ μπάνιο. Γεια σας. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτή η τουαλέτα για κάποιο λόγο έχει πάθει έναν έρωτα με αυτή τη τουαλέτα, πραγματικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πόσο μεγάλα είναι εδώ πέρα τα διαδρόμοι. Είναι τεράστιοι. Και έχει και ξυλαράκια εδώ μικρούλια. Και ελάτε να δείτε και από εδώ τι έχει. Αχ, ζέστα. Από κάπου έρχεται ζέστη. Λοιπόν, και ενώ πριν λίγο είχε ρίξει το κατακλυσμό, ξαφνικά ένας παιδί κοιτάξτε ήλιος, δηλαδή να τραγωθείς. Λοιπόν, ξαναμπήκαμε στα μάξι. Βρήκαμε αυτά που θέλαμε, πήραμε αυτά εδώ. Δεν ξέρω, προφανώς οι άντρες ξέρουν τι είναι. Μια συσκευασία από αυτά και μια συσκευασία από αυτά εδώ. Άμα μπορείτε να δείτε. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι κάτι τέλος πάντων για τα καλώδια της τηλεόρασης. Και πίνουμε το καφεδάκι μας και να σας δείξω λίγο το χωριό που μένουμε. Συνεχίζουμε. Έχουμε να πάμε και σούπερ μάρκετ. Τι θέλουμε? Θέλουμε να πάρουμε υλικά να φτιάξουμε τζατζίκι. Για να δούμε. Τρομερά πολύ ωραία μέρα ξαφνικά. Ενώ πριν είχε τρομερό αέρα. Γιατί αφού πήραμε το καφέ είπαμε να κάτσουμε λίγο στο φίλο μας, αλλά επειδή δεν γινόταν, έβαλε τέτοιο αέρα και βροχή που γινόσουν μόσχημα για μισό λεπτό. Οπότε μπήκαμε κατευθείαν στο μαγαζί και βγαίνοντας αντικρίζουμε αυτό το καιρό. Δεν έχει μόνο στην Κερκυρά ανομαλίες και στην Ελλάδα ο καιρός, αλλά έχουν έρθει και στην Αγγλία. Λοιπόν, μα κοιτάξτε πόσο καθαρός ουρανός. Κοιτάξτε γιατί ωραίος κόμβος εδώ με διάφορα σχηματάκια που έχει κάποιο κάστρο απάνω. Έχουν ακτίσει και αμυγδαλιές εδώ, παιδιά. Αμυγδαλιές? Ναι, αυτά τα, ναι. Τώρα αρχίζουν και αυτά τα δικά τους, τα κίτρινα. Α, ναι, οι δάφνες, πώς λέω, όχι, δεν λέω ότι δάφνες, έχουν κάτι λουλούδια κίτρινα. Θα σας τα δείξω αντισμένα, είναι... όχι ρίζα, ο σπόρος στην ουσία, να πω. Ο σπόρος είναι σαν βολβός, είναι σαν κρεμμύδι, σκεφτείτε. Και αυτά κάθε χρόνο βγαίνουν. Είναι κίτρινα, πάρα πολύ όμορφα, θα σας τα δείξω. Έχουμε και σπίτι μας πάρα πολλά τέτοια. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο Asda. Σας είπα, ναι, πριν. Πάμε να πάρουμε λίγο αγκούρι. Λίγο αγκούρι, ένα αγκούρι. Και κρεμμύδι. Γιαούρτι. Μην χαλάσουμε το δικό μου που τρώω, να χαλάσουμε ένα άλλο. Και γιατί σήμερα θα φτιάξουμε πίτες, παιδιά, πίτα γύρω, χειροποίητο. Και έχω βρει στο Asda, να μου πεις εντάξει τι βαριέσαι να κόψεις το κρεμμύδι. Όχι, αλλά έχω βρει ένα σακουλάκι το οποίο έχει πολύ ωραίο κρεμμύδι σε φέτες, ό,τι πρέπει για την πίτα. Και κοστίζει μόνο 20 λεπτά, οπότε και ολόκληρο κρεμμύδι να πάρω πιο ακριβό θα είναι. Δεν θα είναι και κομμένο. Αυτά. Οπότε συμφέρει, παιδιά. 20 λεπτά τώρα το κρεμμυδάκι, έτοιμο κομμένο. Σε όλα, αλλά φτιάξε πιτούλες να φάμε. Και μα φτάνει νομίζω για, και για τις 9 πίτες περίπου φτάνει. Ναι, νομίζω κάνουμε. Ναι, φτιάχνουμε πάντα λίγο. Είμαστε λίγο large στις πίτες. Κάνουμε 3 πιτούλες από καθένα. Και φτιάχνω εγώ ζυμάρι χειροποίητο από μια συνταγή που έχω βρει του Άκη του Πετρετσίκη. Φανταστική. Βέβαια, ο Άκης βγάζει 6 ζυμάρια. 6 ζυμαρούλια από αυτό. Εγώ βγάζω 8, νομίζω 9 ανάλογα. Γιατί τις κάνω λίγο πιο λεπτούρες. Δηλαδή, να μην είναι αυτό το χοντρό η πίτα και τρως στην ουσία το ζυμάρι και φουσκώνεις ψωμί στην ουσία.
Οπότε εγώ τις κάνω λίγο πιο λεπτούλες και βγαίνουν πάρα πολύ νόστιμες. Super duper. Λοιπόν, να παρκάρουμε εδώ που έχουμε βρει parking. Ορίστε. Λοιπόν, φίλοι μου, μόλις φτάσαμε σπίτι. Επιτέλους συμμαζευτήκαμε να μαγειρέψουμε κιόλας. Λοιπόν, ακόμα ο καιρός είναι ωραίος, ηλιόλουστος. Είμαστε. Τώρα πώς λέγεται αυτό, στην προαυλή του σπιτιού, στην αρχή, στο driveway που λένε. Κάπως έτσι, ναι. Οι Αγγλέζοι. Και θα σας δείξω λίγο έτσι την περιοχή. Ακριβώς θα σας δείξω το σπίτι. Τώρα πώς να σας το δείξω, να γυρίσω κι εγώ. Λοιπόν, εδώ από πίσω μου. Όπως μπορείτε να δείτε, να βλέπετε, έχουμε μπροστά από το σπίτι μας μία λιμνούλα, αυτή εδώ, που έχει μέσα πάπια. Έχει μέσα μία μαμά με τα μωράκια της. Και εκεί μπορείτε να δείτε αυτό εδώ το αυτό. Αυτό εδώ είναι ένα σιλό, λέγεται στα ελληνικά. Σιλός. Δεν ξέρω πώς λέγεται, μάλλον σιλός λέγεται, που φυλάνε μέσα το καλαμπόκι, τα στάρι και όλα αυτά για τις σκότες. Γυρνώντας, βλέπετε, αυτό εκεί είναι τα κτίρια τα οποία υπάρχουν, βάζουν μέσα αποθήκες και διάφορα πράγματα. Γυρνάμε και ξεκινάμε και βλέπουμε το σπίτι μας και αυτό εδώ λοιπόν. Και πραγματικά δεν βλέπω. Είναι το σπίτι μας άμα μπορείτε να δείτε και λίγο αμάξι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός, πολύ ωραίο ήλιο. Ναι, ξέρεις, δεν βλέπω γιατί, να σας το δείξω ακριβώς, γιατί είναι ο ήλιος. Το αμαξάκι μας. Και το αμαξάκι μας. Και συνεχίζει ο κήπος. Με ένα μεγάλο δέντρο εκεί. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι όλο το σπίτι μας, η λιμνούλα μας. Η αυλή μας μπροστά μας. Η άλλη αυλή μπροστά. Αυτή είναι η μπροστινή, είναι δηλαδή η αυλή για να καταλάβετε που περνάς. Έρχεσαι, βασικά βλέπετε εκεί το δρόμο, από εκεί έρχεσαι, από εκεί, το δείχνω σωστά, από εκεί έρχεσαι και πας τσούκου 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 και έρχεσαι σπίτι. Λοιπόν, αυτό ήταν το vlog μας, θα σας αποχαιρετήσω εδώ, δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε, αν θα κάνουμε κάτι άλλο, θα σας αποχαιρετήσω εγώ για τώρα από εδώ και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο vlog που σίγουρα θα υπάρξουν πολλά. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να, φυσικά μην ξεχνάτε, να κάνετε like στο βιντεάκι μας, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατήσετε το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, να περνάτε τέλεια και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!